χθεσινά συμβάντα στο Τσίριο στάδιο. Εντάξει, αυτό το οποίο είπα και χθες είναι ότι δεν είναι θέμα ποδοσφαιρικό ή κατά ανάγκη της Ομόνιας αυτή τη στιγμή. Απλώς την προκειμένη είναι η Ομόνια που ταλαιπωρεί αυτό το πρόβλημα. Είναι θέμα της κοινωνίας γενικότερα. Θέμα της πολιτείας, είναι θέμα παιδείας. Και γενικά δεν μπορεί οι συμπεριφορές τέτοιου είδους εμμονωμένων ανθρώπων να στιγματίζουν έντοξα σωματεία όπως στην προκειμένη Ομόνια. Άρα το πιο φρόνιμο και το πιο ρεαλιστικό ήταν θα δούμε πώς θα απομονωθούν τέτοιες συμπεριφορές από τα γήπεδα έτσι ώστε ούτε οι ομάδες να ταλαιπωρούνται αλλά και το υπόλοιπο και το κοινό είτε να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο στο γήπεδο για αυτοί που είναι μακριά λόγω αυτού των συμπεριφορών να επιστρέψει στο γήπεδο. Μάλιστα, εντάξει, μια είναι πρώτη γενική τοποθέτηση. Okay. Γίναμε μάρτυρες πολλές φορές, είναι αλήθεια, μεμονωμένων τέτοιων καταστάσεων από μερίδα οπαδών οποιασδήποτε μεγάλη ομάδα να διακόψει παιχνίδια ή να προσπαθεί να διακόψει παιχνίδια ή ουσιαστικά με τη συμπεριφορά της να τιμωρεί την ίδια την ομάδα της καταντά μπούμεραξ στο τέλος της ημέρας. Ελπίζομαι όλοι και έχεις απόλυτο δίκιο ότι κάποια στιγμή να σταματήσει και να επιστρέψουν και κάποιοι που θέλουν να βλέπουν τον ποδόσφαιρο στη σωστή του την διάσταση. Αυτό. Λοιπόν, σίγουρα η Ομόνια για να είμαστε σωστοί, για να είμαστε πιο δίκαιοι, μπορεί να μην πιον για τα καλύτερα της χρόνια, όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παλεύουν να κρατήσουν σκύλα αυτή την ομάδα, σε όλες τις ομάδες τις μεγάλες, που θέλει και πολύ χρήμα, πολλές θυσίες, πολλούς κόπους, πολλές υποχρεώσεις και είναι λυπηρό γιατί είναι άδικο για αυτούς που ηγούνται των σωματείων, που προσπαθούν να βοηθήσουν τις ομάδες να ορθοποδήσουν, είτε να επιβιώσουν, είτε να ξεχρεώσουν παλιές αμαρτίες κάποιων άλλων. Και είναι λυπηρό, εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα, θέλει επιτυχία, αλλά δεν μπορεί να την καταδικάζει ανθρώπους στη σωματεία με τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μάλιστα. Ουσιαστικά στην ημιτελική φάση είστε υπέρσι κάτοχοι του τροπέου, έχετε δημιουργήσει τη δική σας την παράδοση στον θεσμό αυτό. Αν ρωτήσω κάτι θα μου πεις είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημά στο θεσμό του κυπέλλου. Άρα αφήνοντας το κύπελλο κατά μέρος και αναφερόμενοι πλέον στα του μαραθωνίου έπεται μεγάλο ντέρπι με Αποέλ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα για αυτό το συγκεκριμένο μάτς αλλά και για τη συνέχεια. Εντάξει, μιας και ανέφερες και το Αποέλ, ας δευτηθούμε απόψη σε καλή επιτυχία, είναι σημαντικός αγώνας και για το Κυπριακό ποδόσφαιρο, ας δευτηθούμε ότι καλύτερο, αυτό πρέπει να έχουμε να προχωρούν οι ομάδες, βελτιώνεται η βαθμολογία της Κύπρου στο σχετικό πίνακα, από εκεί πέρα στο μεταξύ μας παιχνίδια διαφορετικά θα είμαστε αντίπαλοι, θέλουμε την νίκη με κάθε τρόπο και κάθε κόστος, θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε το Αποέλ και τους ανθρώπους του όπως τους φιλοξενούμε διαχρονικά και να προσπαθήσουμε όπως είπαμε όλες μας τις δυνάμεις με τα μανία να φτάσουμε στο πολυπόθετο τύπο. Σε αυτή την προσπάθεια να ρωτήσω αν θα είναι γεμάτη πάλι η Δυτική, ναι. Θα έχουμε σολτάδο, θα είναι ο πρώτος σολτάδο της χρονιάς. Μόνος ο κόσμος δει και να πνέει εδώ και εβδομάδια το παιχνίδι αυτό. Όμως παραπάνω υπάρχουν ακόμη αρκετές μέρες, θα προσπαθήσουμε με καθαρό μυαλό, με ερεμία, με πολύ μεγάλη πίστη που χαρακτηρίζει τον Απόλλωνα στους τελευταίους μήνες, να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε πίστη στον προπονητή και στους προσεριστές μας ότι θα φτάσουν σε ένα ακόμη υπερπολίτιμο τρίποντο, σε ένα εξαιρετικά σημαντικό παιχνίδι. Τώρα, σε ό,τι αφορά επιστροφές και απουσίες. Εκτός θα είναι από τη φαίνεται ο Θιάκον Γκόμες και ο τιμωρημένος Ροπέρς. Αντίθετα, κοντά στην επάνωδό του στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας ο Φώτης Παπουλής, θα βέβαια θα ακόμη πιο έτοιμος ο Αμπραχάμ Γκιέ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.